Ευεργετίνος Α, υπόθεσης μη Δ. Ότι η ταπεινοφροσύνη είναι τελείως ακατανίκητος από τους δαίμονας και πώς γεννάται η ταπεινοφροσύνη και ποια είναι η δύναμή της. Ότι η ταπείνωση περισσότερο από όλα στις αρετάς έχει τη δύναμη και μόνη της να σώσει τον άνθρωπο εν το βίο του Αγίου Παχωμίου. Ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Σιλβανός, που είτε ο προηγουμένος θεατρίνος, προήλθε στη μονή του Αγίου Παχωμίου, θέλω να αρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχός. Μόλις τον ανήγγυλαν εις τον Όσιον, τον καλεί και του λέει: «Πρόσεχε αδελφέ, διότι η μοναχική ζωή απαιτεί κόπον και έχει ανάγκη και άγρυπνο ψυχή και φρόνιμο σκέψη για να μπορέσει με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς προς αυτόν που μας στεναχωρεί, δεδομένου μάλιστα ότι ο προηγούμενος βίος σου εις τα θέατρα σπρώχνει την ψυχή σου προς το χειρότερο. Αφού συνεφώνησε ο Σιλβανός ότι θα εκτελεί όλα όσα τον εδίδαξε ο μεγάλος, τον εδέχτη στην αδελφότητα. Αυτός λοιπόν, αφού γονείστηκε επί πολύ χρόνο, ήρθε πάλι να παραμελεί τη σωτηρία του και να παρασύρεται προς την σπατάλη να ευχαριστήσετε στα ανόητα αστεία. Έφτασε ακόμη εις το σημείο να τραγουδά και τα άσεμνα τραγούδια της Θυμέλης. Θυμέλη ή το Βωμός Εξέδρα, ο οποίος ευρίσκεται εις το μέσο των αρχαίων θεάτρων, υψηλότερος 2-3 σκαλοπάτια από το έδαφος. Χωρίς εντροπή τα τραγουδούσε ενώπιον των αδελφών της μονής. Αμέσως τότε τον εκάλεσε ο Άγιος και μετά από 20 χρόνια μοναχικής ασκήσεως τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό σχήμα ενώπιον των μοναχών, να φορέσει πάλι τα κασμικά του ενδύματα και να εκδιωθεί από την μονή. Τότε, ως να συνήλθε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντος και τον παρεκάλεσε: «Συγχώρεσέ με ακόμη και αυτήν τη φορά, Πάτερ, και πιστεύω ότι ο Δεσπότης που σώζει τους ασθενείς θα με βοηθήσει να, μην, να με έχεις μετανοούντα, διόσα μέχρι σήμερα νέζον εις αμέλεια, ώστε εσύ πρώτος να χαρείς για την μεταβολή αυτή της ψυχής μου και να ευχαριστήσεις τον Θεό. Ο Άγιος Παχώμιος το απήντησε εις αυτά. Γνωρίζεις καλώς εις πόσα πράγματα σε ανέχθηκα, αφού με έφερες στο σημείο πολλάς φοράς να σε χτυπήσω ακόμη, πράγμα το οποίο ουδέποτε έκανα εις άλλον άνθρωπο, ούτε καν ήθελα να απλώσω το χέρι μου εις άλλον. Μόνο εισέ αναγκαζόμενα χειροδικό, οπότε εγώ επονούσα περισσότερο από σε, λόγω του δεσμού της πνευματικής συμπαθίας. Άλλωστε, διουδέν αν άλλον λόγο δεν χρησιμοποιούν το σκληρό αυτό μέτρο, παρά μόνο διότι ενόμιζαν ότι θα μπορέσω να σε διορθώσω από τα σφάλματά σου. Εφόσον λοιπόν δέχτης τόσες παρενέσεις και δεν ήθελες να έλθεις στο καλύτερο, ούτε ακόμη και με πλέον με το ξύλο που σου έδινα, δεν προτίμησες το συμφέρον σου, που πώς μπορώ πλέον εγώ να επιτρέπω επί πολλήν να συναναστρέφεται ένα αρρωστημένο μέλος με την πείμνη του Χριστού? Μήπως η ψώρα του ενός απλωθεί εις όλα και θα καταστρέψει εντός ολίγου σημαντικό μέρος της αδελφότητος? Τι ούτω τρόπος ο μεν πατήρ εναντιούτο εις των Σιλβανών και αυτός επέμενε εις την παράκλησή του και διαβεβαίωνε τον Άγιον Παχώμιο ότι από εδώ και μπρος θα διόρθωνε τον εαυτό του. Τότε ο Άγιος Παχώμιος του εζήτησε εγγυήσεις ότι δεν θα επιμείνει πάλι εις τα ίδια. Τότε κάποιος Πετρόνιος, άνθρωπος Άγιος και θαυμάσιος, εδέχτη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και ο Άγιος τον συνεχώρεσε. Αφού δεν τον ευλόγησε, τον παρέδωσε στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός μόλις έλαβε την συγχώρηση, τόσο πολύ εταπείνωσε τον εαυτό του, αστι έγινε για πολλούς τύπος και υπογραμμός, μάλλον δε για όλη την αδελφότητα, για όλα στα σαρετάς που κατόρθωσαν, προπάντως δε για τα κατά Θεόν δάκρυα. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατά Θεόν δακρύβρεκτος κατάνοιξης, ώστε και όταν ακόμη έτρωγε να χύνονται πολλές φορές τα δάκρυά του σαν ποτάμι και να μην μπορεί να τα συγκρατήσει, αλλά να αναμειγνύονται με το φαγητό του και να εφαρμόζεται σε αυτόν το ρητό του προφητάνακτος Δαβίδ. Ο άρτος που έφαγον ήτο σαν στάκτη και το ποτό μου το ανακάτευσα με τα δάκρυά μου. Ψαλμός ρο αλφα 10. Όταν δε οι αδελφοί του έλεγαν μήπως το κάνει αυτό ενώπιον ξένων ή οπωσδήποτε άλλων προσώπων, ισχυρίζεται ότι πολλάκιση θέλησε να συγκρατηθεί για αυτήν ακριβώς την αιτία και δεν το κατόρθωσε. Αυτοί και πάλι επέμεναν ότι ήτο δυνατό να δακρύει από κατάνοιξη.
Και όταν είτε ο μόνος του να δακρύει από κατάνοιξη και στην προσευχή να συγκρατείται όμως την ώρα που τρώγει εις την τράπεζα, διότι η μπορεί, έλεγον, η ψυχή να ευρίσκεται σε συνεχή κατάνοιξη, να μάθουν δια ποιαν αιτία δακρύζει τόσο πολύ και μάλλον τον εμπόδιζον, διότι του έλεγον: κοκκινίζομαι από εντροπή όταν σε βλέπουμε, και πολλοί από εμάς ούτε να φάγουν δεν μπορούν. Εκείνος τότε υπήνταει προς αυτούς: δεν θέλετε λοιπόν να κλάψω, αδελφοί μου, όταν βλέπω να υπηρετούν άγιοι, των οποίων η σκόνη ακόμη των ποδιών έχει μεγάλη αξία, ενώ διεμέ δεν είμαι άξιος καθόλου, δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ. Ή πατέ μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τιού τους Αγίους, πώς με καταπεί και εμέ η γη. Πενθώ λοιπόν από αδελφοί μου, διότι φοβούμαι καθημερινών μήπως με καταπεί και εμέ η γη, όπως τον δαθάν και αβυρών, και επιχείρησαν με σκέψεις πονηράς και ακάθαρτα χέρια να θυμιάσουν εις τα Άγια. Και φοβούμαι, διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα, εντούσεις αμελώ την ψυχική μου σωτηρία. Δι' αυτό και δεν εντρέπομαι και κλαίω, διότι γνωρίζω τα σπολάς μου αμαρτίας. Δια τούτο και αν ακόμη την ψυχή μου έδιδα, τίποτε το παράξενο δεν θα έπρατον. Επειδή λοιπόν ο Σιλβανός ηγονίζεται τόσο καλός και επί αρκετών χρόνων ο Άγιος Παχώμιος διακήρυξε μία ημέρα ενώπιον όλων τα εξής: αδελφοί, διακηρύσω ενώπιον του Θεού ότι από τότε που ιδρύθη αυτό το κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου να με εμιμήθη εκτός από έναν. Αδελφοί, διακηρύσω ενώπιον του Θεού ότι από τότε που ιδρύθη αυτό το κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου και να με εμιμήθη εκτός από έναν. Όταν ήκουσαν αυτά οι αδελφοί, άλλοι μεν νόμιζαν ότι εννοεί τον Θεόδωρον, άλλοι τον Πετρώνιον, άλλοι πάλι τον Ορσίνιον. Όταν ο Θεόδωρος έλαβε το θάρρος να ερωτήσει τον Μέγα Παχώμιον ποιον εννοεί, ο Μέγας δεν ήθελε να πει, επειδή εν τω μεταξύ σφοδρότερων επέμεναν και πάλι, αλλά και οι άλλοι μεγάλοι αδελφοί με τυπομονής παρεκάλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός, απήντησε ενός εξής ο Μέγας Παχώμιος: εάν εγνώριζα ότι εκείνος δια τον οποίον πρόκειται να αμελήσω είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευτεί, όταν θα επενεθεί δεν θα τον εφανέρωνα. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσον επενείται τόσο περισσότερο ταπεινώνεται με τη χάρη του Χριστού, δι' αυτό, για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του, θα τον επενέσω χωρίς φόβον ενώπιόν σας. Συ μεν λοιπόν Θεόδωρε, και όσοι αγωνίζονται όπως ή σε αυτήν εδώ την μονή, εδέσατε τον διάβολο και τον ερήψατε σαν σπουργείτε κάτω από τα πόδια σας, και καθημερινό με τη χάρη του Χριστού τον καταπατείτε εις το χώμα. Εάν όμως παραμελήσετε τους εαυτούς σας, υπάρχει φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει εναντίον σας. Ο αδελφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειτο να εκδιώξαμε από τη μονή μας λόγω της αμελίας του, αυτός τότε υπέταξε τελείως τον διάβολον και τον εξυφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του. Και στο τέλος, με την υπερβολή της ταπεινοφροσύνης του, τον κατενίξαν τελείως. Και εσείς μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας εις όσα μέχρι τώρα επράξατε. Αυτός όμως, όσον περισσότερο αγωνίζεται, τόσον και παρουσιάζει εις όλους τον εαυτό του περισσότερον αρχάριον, σκεπτόμενος συνεχώς με όλη του την ψυχή και την διάνοια ότι είναι αχρίος. Δι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δακρύζει και εύκολα, διότι και εύκολα σε εξευτελεί στον εαυτό του και δεν λογαριάζει τίποτα από όσα κατορθώματα εκτελεί ως σπουδαίων. Τίποτε δεν εξασθενεί τόσο πολύ τον διάβολο όσο η έμπρακτος ταπεινοφροσύνη που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής. Έτσι λοιπόν, αγωνιζόμενος ο Σιλβανός άλλα 8 έτη εκτός από τα 20 προηγούμενα, ετελείωσε τον δρόμο της ασκήσεως. Την αγιότητά του διακήρυξε Νοώσιος, ο οποίος είπε και περί του θανάτου του ότι είδε πλήθος Αγίων Αγγέλων να παραλαμβάνει με χαρά μεγάλη την ψυχή του και να ανέρχονται προς τον ουρανό διά να την προσφέρουν ως θυσίαν εκλεκτήν εις τον Χριστόν. Β. Εν το βίο της Αγίας Εγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε όχι ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται όλα σχεδόν τα αρετάς, αυτήν ούτε καν γνωρίζει καθόλου τι είναι. Δι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ταπεινοφροσύνης, μας προστάζει να την στερεώσουμε επάνω μας, ώστε να είναι αναπόσπαστος από τον εαυτό μας και δι' αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται
όλε άλλε αρετέ. Όπως ακριβώς είναι αδύνατο να κατασκευαστεί πλοίον χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδιανόητο να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς ταπεινοφροσύνη. Βλέπεις και την υμνολογία των τριών παιδών. Πώς δηλαδή, ενώ δεν ανέφεραν και πολλοί τα άλλα αρετά, απαριθμούν μαζί με τους υμνούντας τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν τους Όφρονας ή Ακτήμονας. Αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πραγματοποιών την προς ημάς οικονομία, αυτήν την ταπεινοφροσύνη είναι φόρες. Μάθετε, λέγει από εμέ, ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδία και θα έβρεπτε ανάπαυση στα ψυχά σας. Μαθαίου Γιώτα Α 29. Αρχή λοιπόν είσαι και σκοπός των αγαθών, ας είναι η ταπεινοφροσύνη. Γάμα εν το γεροντικό. Ένας εκ των πατέρων διηγήθη ότι κάποτε ένας φιλόπονος γέρονης στα κελία που εφορούσαν ένδυμα κατασκευασμένο από ψαθή. Αυτός λοιπόν κάποτε επεσκέφθη τον Αβά Αμονά. Μόλις τον είδε ο Αβάς Αμονάς να φορεί την ψάθα ως ένδυμα, του είπε: αυτό δεν σε ωφέλει εις τίποτε. Εν συνεχεία ερώτησε τον Αβάν Αμονά: πάτερ, με ενοχλούν τρεις λογισμοί, συγκεκριμένως να γυρίζω εις τα σερήμους ή να φύγω εις ξένο τόπο όπου δεν με γνωρίζει κανείς, ή να κλειστώ εις κελίον και να μην συναντήσω ποτέ κανέναν, όπου να τρώω κάθε δεύτερον ημέρα. Ποια εκ των τριών σκέψεων να προτιμήσω, εις τα ερωτήσεις αυτάς ο Αβάς Αμονάς απήντησε: καμία από τα τρεις αυτάς σκέψεις δεν σε συμφέρει να πραγματοποιήσεις. Προτιμότεραν είναι, εάν θέλεις να με ακούσεις, να καθίσεις το κελίο σου και να τρώγεις ο λίγον καθημερινός, να έχεις δε παντοτινό στην καρδία σου το λόγο του τελώνου. Λουκά Γιώτα Κάπα 13. Και έτσι θα μπορέσεις να σωθείς. Δύο. Ένας αδελφός ήρθε εις το όρον της φέρμης προς το μεγάλο γέροντα και του λέγει: Αβά, τι να κάνω, διότι χάνεται η ψυχή μου. Διατί τέκνον τον ερώτησε ο γέρον. Όταν ήμουν στον κόσμο, να απήντησε ο αδελφός, ενίστευον ευχαρίστος πολύ και αγρυπνούσε και αισθανόμουν πολύ κατάνοιξη και θερμόν ζήλο. Τώρα όμως δεν βλέπω κανένα αγαθόν στην ψυχή μου. Ο γέρον το απήντησε: πίστευσέ με τέκνον ότι όσα έκαμνες όταν ήσουν στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκαμνες παρακινούμενος από την καινοδοξία και τον έπαινο των ανθρώπων, και γι' αυτό δεν σε επολέμει ο Σατανάς, διότι δεν τον έμελε να κόψει την προθυμία σου, επειδή από αυτήν θα δεν είχες καμία ωφέλεια. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι εκλήθης υπό του Χριστού και είσαι στρατιώτης αυτού, εξήλθες δε εναντίον αυτού, δι' αυτό λοιπόν και ο Σατανάς οπλίστη εναντίον σου. Ωστόσο, εις τον Θεόν είναι αρεστός ο ένας ψαλμός, τον οποίον λέγεις με τα κατανήξεως, παρά οι χίλιοι που έλεγες στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται τώρα ευχαρίστως την ολίγη νηστεία σου, περισσότερο από την νηστεία των πολλών εβδομάδων που ενίστευε στον κόσμο. Τώρα καθόλου δεν νηστεύω, απήντησε ο αδελφός, αλλά έχασα όλα τα αγαθά που είχαν στον κόσμο. Είναι αρεστόν, είσαι, απήντησε ο γέρον, αυτό που έχεις. Μόνον υπομονή να κάνεις και είσαι καλός. Ο αδελφός όμως επέμενε και έλεγε: μα Αβά μου, χάνεται η ψυχή μου. Τότε ο γέροντας το απαντά: πίστεψέ με, αδελφέ, δεν ήθελα να σου το είπω, για να μην ζημιωθεί η σκέψη σου. Πλην όμως, επειδή βλέπω να σε έχει φέρει ο Σατανάς εις ραθυμίαν, σου το λέγω. Τότε λοιπόν νομίζεις ότι όταν ευρίσκεσαι εις τον κόσμο έκανες καλοσύνες και πολιτεύεσαι ο καλός, είναι υπερηφάνεια, διότι έτσι ενόμιζε και ο Φαρισαίος όταν εκαυχάτων στον ναό και έχασαν όλα τα αγαθά. Τώρα δε πάλι το να νομίζεις ότι δεν κάνεις κανένα καλό, σου είναι αρεστόν, αδελφέ μου, για να σωθείς, επειδή αυτά είναι η ταπείνωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, για τις ταπεινώσεις και τις ελεηνολογίας του εαυτού του, εδικαιώθη ο τελώνης, αν και δεν είχε κάνει κανένα καλό. Λούκα Γιώτα Ήτα 14. Διότι ενώπιον του Θεού είναι περισσότερο αρεστός ένας αμαρτωλός άνθρωπος και αμελής, που να αισθάνεται όμως συντριβή καρδίας και ταπείνωση, από εκείνον που κάνει πολλά καλά πράξεις, που έχει όμως τη γνώμη ότι καθόρθωσε να επιτύχει εξ ολοκλήρου τα αγαθών. Από την διάφθηνη απάντηση του Αβά ωφελήθη πάρα πολύ ο αδελφός. Έλαβα λεμετάνιε στο γέροντα και του είπε: σήμερα, Αβά, εσώθη η ψυχή μου εξαιτία σου. Τρία. Ο Αβάς επιφάνειος έλεγε ότι η Χανανέα φωνάζει δυνατά και την ακούει ο Χριστός. Μαθαίου Γιώτα Ε 22. Η Μωροούσα προσέρχεται σιωπηλά και πενείται. Μαρθαίο Ε 25-33. Ο τελώνης δεν ανοίγει καθόλου το στόμα του και εισακούεται η προσευχή του προς τον Θεό. Ο Φαρισαίος κραυγάζει και κατακρίνεται. 4. Ρώτησαν κάποτε τον Αβά Λογκίνο: γέροντα, ποια αρετή είναι η μεγαλύτερη από όλα στα σάλα? Συμπεραίνω, απάντησε ο Αβάς, ότι όπως η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πάθη, αφού μπόρεσε να ρίψει μερικά όντα από τον ουρανό, εννοεί των νεοσφόρων και του αγγέλου αυτού, του οποίου ο Θεός εκρήμνησε από τον ουρανό δια την υπερηφάνειά του.
Κατά αναλογία και η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγαλύτερα από όλα στα σαρετάς, διότι από αυτάς τα σκοτεινά αβύσους έχει την δύναμη να αναβιβάσει επάνω έναν άνθρωπο, έστω και αν είναι αμαρτωλός, ως αν το διάβολο. Γι' αυτό και ο Κύριος καλοτυχίζει τους πτωχούς και το πνεύμα, δηλαδή τους ταπεινούς. Μαθαίο ε3. 5. Ο Αβάς Σαρμάτιος Σαρματίας. Προτιμώ έναν άνθρωπο αμαρτωλό που αναγνωρίζει όμως ότι αμάρτησε και μετανοεί, από έναν άνθρωπο που δεν αμάρτησε και έχει γνώμη ότι τάχα είναι ενάρετος. 6. Εις κάποιαν πόλη έζει ένας επίσκοπος, ο οποίος από ενέργεια του σατανά έπεσε στην πορνεία. Μετά λίγας ημέρας έγινε σύναξη στην εκκλησία και χωρίς κανείς να γνωρίζει την αμαρτία του επισκόπου, εκείνος ενώπιον όλου του λαού ομολόγησε λέγον: «Εγώ έχω πέσει εις πορνείαν. Συγχρόνως με τους λόγους αυτούς έβγαλε το ομοφόριό του και το ετοποθέτησε επάνω εις την Αγία Τράπεζα. Δεν μπορώ πλέον», έλεγε, «να είμαι επίσκοπος». Κατόπιν αυτής της κοινής της ειλικρινούς εξομολογήσεως, όλος ο λαός κατελήφθη από συγκίνηση, με θρήνους ανέκραξε: «Η αμαρτία αυτή ας είναι επάνω μας. Μόνο να μείνεις μη στην επισκοπή. Εάν θέλετε να μείνω μαζί σας», απήντησε ο επίσκοπος, «να κάνετε αυτό που θα σας είπω». Αμέσως τότε διέταξε να κλείσουν όλα οι θύρια του ναού, έπεσε με το πρόσωπο εις μία πλαϊνή θύρα και είπε προς τον λαό: «Δε θα είναι με το μέρος του Θεού όποιος την ώρα που εξέρχεται εκ του ναού δεν με πατήσει». Όλος ο λαός έκαμεν όπως του είπε ο επίσκοπος, τον επατούσαν δηλαδή προηγουμένως και κατόπιν εξήρχονται. Ενώ δε εξήρχεται και ο τελευταίος οικούστη μία φωνή εκ του ουρανού να λέει: «Συνεχώρησα εις τον επίσκοπο την αμαρτία του εξαιτίας της πολλής ταπεινώσεώς του». Εφτά είπεν ένας γέρον ασκητής: «Προτιμώ μία νύτα που θα την συνοδεύει ταπεινοφροσύνη παρά μία νίκη με υπερηφάνεια». Οχτώ ένας γέρον είπε: «Πολλάς φοράς η ταπείνωση και χωρίς κόπους έσωσε πολλούς, και αυτό το αποδεικνύουν ο Τελέωνης και ο Άσωτος Αιούς, οι οποίοι μόνον ολίγους λόγους είπων και εσώθησαν». 9. Είπε γέρον ότι οι πρώιμον πατέρες εισήλθον στη βασιλεία των ουρανών με την αυστηρότητα. Εμείς δε, εάν μπορέσουμε με την καλοσύνη, ας εισέλθουμε. Αν μπορέσουμε με κάτι την καλοσύνη, ας εισέλθουμε δια της ταπεινοφροσύνης. 10. Ο Αβάς Ισαΐας είπε: «Περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα έχουν ανάγκη, έχουμε ανάγκη από ταπεινοφροσύνη. Ας είμεθα λοιπόν πάντοτε έτοιμοι δια ιονδήποτε λόγων που λέγουμε ή ακούμε, ή δια ιονδήποτε έργων που λέγουμε ή να λέγουμε συγχώρσου. Διότι με την ταπεινοφροσύνη αποτυγχάνουν όλα τα πονηρά έργα». Του διαβόλου.